Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο επιβεβαιώνει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας με δήλωση του στη Real News την πρόθεση της κυβέρνησης να ανοίξει και μάλιστα άμεσα την υπόθεση της άσκησης πληστηριασμών για την πρώτη κατοικία. Δεν μπορούμε να μην κάνουμε κάτι, γιατί διαφορετικά θα καταρρεύσουν οι τράπεζες. Θα τεθούν όμως κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, ώστε να προστατεύονται αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη και να μην βρίσκουν ευκαιρία να αποφύγουν την καταβολή των δόσεων οι κακοπληρωτές. Η επιχειρηματολογία του Γιάννη Στουρνάρα και κυβερνητικών κύκλων για την ανάγκη άρσης των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας δεν φαίνεται ωστόσο να πείθει κάποιους γαλάζιους και πράσινους βουλευτές, με ορισμένους από αυτούς να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και να καταψηφίσουν μια τέτοια ρύθμιση, αν και όταν έρθει στη Βουλή. Ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχαλάκης από τη μεριά του κάνει λόγο για παράταση της απαγόρευσης πληστηριασμών με εξαιρέσεις για όσους δεν εκπληρώνουν συγκεκριμένα κριτήρια. Παράταση της απαγόρευσης των πληστηριασμών με εξαίρεση εκείνους που ενώ μπορούν δεν πληρώνουν τίποτα. Παράταση της απαγόρευσης με εξαίρεση εκείνους που κάνουν κατάχρηση του προστατευτικού νόμου και δεν προσέρχονται ούτε καν για διακανονισμό. Παράταση της απαγόρευσης με εξαιρέσεις που είναι αναγκαίες για να αντιμετωπιστούν οι καταχραστές του νόμου και να ασκηθεί πίεση σε όσους μπορούν να προχωρήσουν σε ρύθμιση των δανείων τους. Εκνευρισμός για τον τρόπο που το Μέγαρο Μαξίμου μέσω του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών έχει ανοίξει τη συζήτηση για τους πληστηριασμούς υπάρχει και στο ΠΑΣΟΚ. Το δεύτερο κόμμα της συγκυβέρνησης, μετά και από τις έντονες πιέσεις των βουλευτών του, με πρόσφατη ανακοίνωσή του, τασόταν κατά οποιασδήποτε άρσης της απαγόρευσης. Εν τούτης, Αντώνης Σαμαράς και Ευάγγελος Βενιζέλος βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ανοιχτή επικοινωνία προκειμένου να τεθούν κοινωνικά κριτήρια που θα προστατεύουν από τους πληστηριασμούς όσους δεν έχουν να πληρώσουν. Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν ότι αυτός είναι ένας τρόπος ώστε να πείσουν τους βουλευτές τους ότι μια τέτοια ρύθμιση δεν θα θίξει τους κοινωνικά αδύναμους. Εν τω μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Δημήτρη Βίτσα, προβλέπει κυβερνητικό φιάσκο στην υπόθεση άρσης των πληστηριασμών για την πρώτη κατοικία. Με όποιο τρόπο, κόλπο, επιχειρηματολογία, πράξη ή παράληψη επιχειρήσει η κυβέρνηση να ξεκινήσουν πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, θα αποτύχει εκτρά. Δεν θα επιτρέψουμε να επιχειρηθεί πληστηριασμός και κατάσχεση. Το θέμα δεν είναι εύκολα ή δύσκολα. Απλά δεν θα περάσει. Η μνημονιακή συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, πιστή στις εντολές της Τρόικα, με διάφορα επικοινωνιακά τρίκ, ανάβει πράσινο φως στις τράπεζες για να βγάλει στο σφυρί αντί πινακίου φακής τα σπίτια χιλιάδων μικροδανειοληπτών. Με την κυβέρνηση να μπαίνει από Δευτέρα στους κανονικούς της ρυθμούς μετά την ανάπαυλα των διακοπών, όλα δείχνουν ότι προμηνύεται ένα θερμό πολιτικά και κοινωνικά φθινόπωρο. Στο πρωθυπουργικό περιβάλλον ετοιμάζονται για τα όσα θα πει ο Πρωθυπουργός στην επικείμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, τα βλέμματα είναι στην πραγματικότητα στραμμένα στην επόμενη αξιολόγηση από την Τρόικα. Καθώς υπό τη δαμόκλειο σπάθη των απαιτήσεων των δανειστών μας, η δέσμευση για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος ως τα τέλη του έτους, η ανάγκη επιτυχούς εφαρμογής του μέτρου της διαθεσιμότητας για τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά και η ταχύτερη προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων είναι μερικά από τα μεγάλα ανοιχτά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Από τη μεριά του, ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται ήδη σε ρυθμούς ΔΕΘ, ενώ προετοιμάζεται να σκληρύνει την αντιπολιτευτική του στάση απέναντι στην κυβέρνηση. Η Κουμουνδούρου φαίνεται να ζεσταίνει τις μηχανές της για τη λήψη κοινοβουλευτικών πρωτοβουλειών που θα πιέσουν την κυβερνητική πλειοψηφία, ενώ προβλέπει κοινωνική έκρηξη. Γι' αυτό και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σκοπεύουν να θέσουν στην αιχμή του αντιπολιτευτικού δόρατος την υπόθεση των πληστηριασμών, τον αναμενόμενο αναβρασμό σε υγεία και παιδεία εξαιτίας της διαθεσιμότητας και την κυβερνητική αστάθεια που ο ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει ότι θα ανακύψει από τυχόν αντάρτικο γαλάζιων και πράσινων βουλευτών. Μέσα σε αυτό το περίπλοκο πολιτικό σκηνικό, το σενάριο των πρόωρων εκλογών επανέρχεται όλο και εντονότερο στο προσκήνιο, τροφοδοτούμενο εσχάτως και από στελέχη της ΔΗΜΑΡ. Τα πρώτα μηνύματα που έχουμε είναι ότι πραγματικά υπάρχει δημοσιονομικό κενό και θα πρέπει να λυθούν και νέα μέτρα. Ο κ. Κουβέλης λέει το αυτονόητο, ότι τα δύσκολα μέτρα που θα αναγκαστεί ο κ. Σαμαράς να πάρει θα τα αποφύγει κάνοντας εκλογές.